Στο Next Morning Show με τον Νίκο, τη Μέρη και τον Πλάτωνα, σας είπαμε πώς ένας άντρας αυξάνει τις πιθανότητες να ρίξει μια γυναίκα με σκοπό το σεξ. Ευρωπαϊκή έρευνα έχει αποδείξει ότι το 23% των γυναικών αυξάνουν την ερωτική τους διάθεση αν καταναλώνουν αλκοόλ. Πάμε σε μια έρευνα που λέει ότι οι έξτρα δουλειές του σπιτιού όταν γίνονται από τον άντρα κάνουν τη σύζυγο να θέλει όλο και περισσότερο να τσιγκατώ την μπάρα. Πετά σκουπίδι, ρίχνει μετά. Άρα γεια σου. Τέλειο. Ιταλική έρευνα βρήκε ότι 2-3 ποτήρια κόκκινο κρασί την ημέρα είναι πιο διαθέσιμες ερωτικά. Ενώ η ίδια έρευνα η Ιταλική λέει πως η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας από τις γυναίκες τις κάνει να έχουν πιο αυξημένη λίπιντο. Μαύρη σοκολάτα. Βουτυγμένη σε κρασί. Το Princeton University από την άλλη λέει ότι η δίαιτα και η άσκηση, οι γυναίκες που βρίσκονται σε δίαιτα συχνά πυκνά και ασκούνται, είναι αυτές οι οποίες θέλουν. Ενώ το Eton College έκανε μια έρευνα ανάμεσα σε 200 γυναίκες και απεφάνθη λέγοντας. Τις πήρε όλες. Και είπε ότι οι γυναίκες προτιμούν το καλό το DNA, το μεγάλο και καλό μυαλό, παρά το μεγάλο και καλό τσουτσούνι. Παιδιά, με φωτογράφησε. Ναι, είμαι βέβαια. Για το μυαλό. Για το τσουτσούνι. Θα κλείσω με την ελληνική τη δικιά μας την έρευνα, όπου λέει ότι τρίχα γράσο στον ήχη και μασχαλίλα στο 7%. 7% μασχαλίλα. Κάνει τον άντρα να είναι πιο θελκτικός για τις γυναίκες και πιο αμύθιμος. Όπως καταλαβαίνετε από όλα αυτά, πρέπει να την έχετε σουρωμένη, να την ταΐζετε σοκολάτα, να είναι σε δίαιτα, να φοράει ψηλά τα κούνια και εσείς να βρωμάτε, να ζέχνετε. Μάλιστα, οκ. Μέρη, μύρισε λίγο, να δεις αν είμαι στο σωστό σημείο. Ένα τριχύλα, μου δεδομένα μετά θα...